Εντάξει, να μπορείς το μας να μας προσφέρουν όλες τις δύο ομάδες που έχουν γίνει η ντέρπι. Μην σας πω στους φοιτητές μου ότι σε αυτά τα μάτς παίζουν τον ρόλο τόσο τακτικές. Αλλά το ποιος έχει το κίνητρο, ποιος το θέλει περισσότερο, το πάθος και ο οργισμός, το βλέπω. Το βγάλω σε ένα σημείο. Θεωρώ ότι είναι ένα μάτι ισορροπημένο. Αυτό είναι καμία φορά με μέσα στι δύο ομάδε είναι υπέρ του στόχου να είναι ομοδοτικά και του στόχου τη παραγωγή. Όσο με δύο δικά μου στην Ελλάδα, δώσα δύο γκολ στον αντίπαλο μου. Προηγήθηκε. Στο δεύτερο γύρο μπήκαμε κάπω καλύτερα, ελέγξαμε τον αγώνα. Με προποθέσει όταν έχει και κόκκινη κάρτα αντίπαλο, είχαμε κατοχή για 8-7 λεπτά που μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Γιατί η κόκκινη δική μα ισορροπήθηκε. Έχει τι ισορροπίε μα, οπότε ήρθε το 2-0. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους φοιτητές μου. Είμαι περήφανος που τους έχω καθημερινά στη δουλειά, καθημερινά στην προπόνηση. Περήφανοι που είμαστε αυτή τη μεγάλη ομάδα που ανακαίνιση. Γιατί βλέπουμε ότι αγώνα με αγώνα γίνονται στην καλύτερη και βλέπουμε όλους τους υπάρχουν στα μάτια στα ίσια. Είτε έχουν φτάσει ο μάτια που μεγάλο από εμάς, είτε όχι. Πάντα τους κάνουμε στα μάτια, όλους που πάνε όσοι θέλουν πάντα να κερδίσουν και να παίξουν όμορφο ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε, έχουμε ένα μικρό προκοθά ακόμη να πάμε Ιράκ να παίξουμε στον Όφη μέχρι την Αμία να πάμε χαριλά όπως τον Άρη. Και είμαστε πληρωμένοι όσο δουλεύουμε σε τη μεγάλη ομάδα, στην αναγέννηση, να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και στα τρία δύσκολα μάτια. Καλή συνέχεια στον Άρη Δεκάτο, είναι ο επίσης στόχος. Υπάρχει κάποια ερώτηση. Coach, όπως είπες εσύ σε ένα αθλητικό πρόγραμμα, υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού ή πιο φανερά κάποια διαχείριση του πάτου μεσουλικού ή κάποιες αφουσίες που διαμορφώθηκαν σήμερα, ας πούμε, ο Μπλέντι αντιλήθηκε αρκετά όπως η συμπληρώση κάποιες θα εκτίσει για τη Λαμία ένας κόμποδος φίλης, υπήρχε στο νου σας. Σίγουρα, όταν έχει συνεχόμενους αγώνες, κάθε προπονητής να κάνει διαχείριση, να κάνει προπονητήσεις, να μπορέσει να είναι πιο φορές που βγαίνουν στο γήπεδο, κάνουμε δύο-τρία άτομα και έτσι δεν γίνεται και η λίγη τέλος. Αλλά το καλό και το θετικό για εμάς είναι ότι είτε βγουν δύο, τρει, πέντε, είτε βγουν άλλοι, είναι το ίδιο. Και όπως είπα ότι οι αντίπαλοι που μείνουν θεωρητικά άτομα που μένουν στην εφορία, παίρνουν πολύ έντονα μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μετά από δύο αγωνικά αποτελέσματα, θέλω να πω στην νίκη. Είχαμε πει ότι να πάμε όσο πιο πρακτικά γίνεται. Να πάρουμε τους συνδυασμούς γιατί το σίγουρο είναι ότι αυτή η ομάδα θα δει που βγάλει για τη συνέχεια μόνο μέσα από βαθμούς. Δεν ξεκινήσαμε καλά το 20ο. Ναι, είχαμε πει να μην συνδοθεί καθόλου την πράγμα, να επιδιώξουμε να πάμε πια από τον άξονα γιατί το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του αντιπάλου δεν οδηγούσε πουθενά, πέρα από να πείτε σε τον άξονα για να αποτρέψει στην πλάτη. Εμείς ξεκινήσαμε λάθος, πολλά γεμίσματα, χωρίς λόγο. Όσες φορές η μπάλα ηρέμησε για τις πλευρές ή για τον άξονα, με τον τρόπο που είχαμε δουλέψει όλη την ομάδα, βγήκαν οι φάσεις. Ευτυχήσαμε να κάνουμε δύο γκολ. Εδώ και μετά έγινε ένα παιχνίδι στο δεύτερο που είχαμε διαχειριστεί. Είχαμε πάλι τον ίδιο την Κυριακή. Έχουμε πολλά καινούργια παιδιά τα οποία δεν είναι ακόμη έτοιμα, χρειάζονται τον χρόνο τους. Θα ξαναδεί κάποιους από αυτούς να τους βάλουν μέσα στον χρόνο να πάρουν χρόνο. Κάποια άλλα παιδιά να τα ξαναξεκουράσουν, που έχουν φορτωθεί όλο το χρόνο διάστημα. Δείχνουν σημάδια απόκρουσης, είναι φυσιολογικό γιατί και σε πολύ δύσκολο κάνουμε γιατί θα τα κάνουμε προπόνηση και πολύ βαριά και θα τα παίζουμε γενικά. Θα κοιτάξουμε να διακριθούμε όσο καλύτερα γίνεται το επιδό μας και τα άλλα παιδιά που μπορούν να έχουν φρέσκα και να πάρουν συμμετοχές. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Τους τρεις βαθμούς κοιτάμε αμέσως το επόμενο παιχνίδι να είμαστε σε ξεκούραστη μέρα. Και παιχνίδι με παιχνίδι να αλλάξουμε και την εικόνα μας προς το καλύτερο. Πιστεύω ότι έχουμε δυνατότητες στην ομάδα και την εικόνα να αλλάξουμε και βαθμό να πάρουμε μέχρι το τέλος. Ήρεμα συνεχίζουμε. Θέλουμε το προπονητικό μας εννοείται ότι είναι επιγραμμένος και δεν έχει έρθει πολύ υπομονή στο κήπεδο. Είναι φυσιολογικό που κάποιος που είχε μετά να την τρέπει. Στο χέρι μας είναι, αποκλειστικά στο χέρι το δικό μας είναι, να μπορέσουμε να τον ξαναφέρουμε κοντά μας
και να μπορεί να έχει τον ενθουσιασμό που είχε στην προηγούμενη εβδομάδα. Όχι άλλα λόγια, συνέχεια για το επόμενο παιχνίδι, για να πούμε λίγο παιχνίδι για εμάς, γιατί όλα τα παιχνίδια εδώ και πέρα μέχρι να πατήσουμε καλά στα πόδια μας είναι δύσκολα. Να πάρουμε τις πόδες και βλέπουμε. Κάποια ερώτηση. Σας ακούω. Πώς μπορούμε να επηρεάζουμε τις γνώσεις που λέτε, ενώ στον προπονητή του Δήμου, ότι εγώ φεύγω, τα παρατάω, σταματάω. Πώς μπορείτε σαν προπονητή να χειριστείτε το θέμα και να βάλετε ένα στόχο στα λεγόμενα του ανθρώπου, ο οποίος πληρώνει την ομάδα. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος δεν μπορεί να το παγώσει. Εγώ αυτό που πρέπει να κάνω είναι με τους παίκτες μου να μην επηρεαστώ με καθόλου τρόπο. Έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε πει ότι δεν είναι ισοβαθμολογικά. Έχουμε πει ότι όλη αυτή την κατάσταση, την διάθεση του πρόεδρου, τη διάθεση του κόσμου, μόνο εμείς εκεί μέσα μπορούμε να την φέρουμε. Άρα λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε όσο καλύτερα γίνεται τα αποδητήριά μας, να μην ξεφύγουμε. Και είμαι σίγουρος ότι και καλά θα διαχειριστούμε τα προβλήματα που έχουμε τώρα και η εικόνα θα έχουμε. Έχω περάσει πολλές φορές από τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, υπάρχει εμπειρία μαζί με τα παιδιά στα κλείσου. Και είμαι πολύ αισιόδοξος να ξέρω, να φαντάζει αυτή τη στιγμή ότι η ομάδα έχει παλτώσει, έχει τα προβλήματά τη, υπάρχουν αντιδράσεις απ' έξω, υπάρχουν δηλώσεις του Πρόεδρου. Έχουμε ξαναπεράσει τις δυσκολίες και στα παιδιά. Μόνο εμείς και οι παίκτες θα γυρίσουμε την κατάσταση. Και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα έρθουν όλοι να μας αγκαλιάσουν. Να είστε σίγουροι. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ο Παγκόα, πού ήταν η εκδήλωση. Όταν μας έρθουν τα παιδιά του. Βλέπετε αυτά τα παιδιά όταν έρχονται, κοιτάξτε, οι μεταγραφές του έχουν Δεκεμβρίου. Είναι πάντα μεταγραφές ρίσκου. Η ομάδα φτιάχνει όπου να βγαίνει. Και εκεί δουλεύονται και εκεί αποκτούν τα χαρακτηριστικά του και πάει όπως πάει η κατάσταση το Δεκέμβριο. Δύσκολο να βρίσκει ποδοσφαιριστές έτοιμοι. Άλλο αν είναι ποδοσφαιριστές περιοχής. Έτοιμους ποδοσφαιριστές να έρθουν για την πρώτη μέρα να μπουν μέσα να σε βοηθήσουν είναι λίγο δύσκολο. Γιατί όλοι έρχονται από κάποια εποχή. Εκτός αν πάρει ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν ενεργός και έλεγε στο συμβόλαιό του και ήταν από ομάδα και ήρθε στις 10 μέρες να παίξει. Το πρόγραμμά μας σίγουρα είναι ποιοτικά αυτά τα δουλειά και όταν μαντού και ο μπορώ να βοηθήσουν άμεσα εκεί πέρα, θα μάθουν όλοι στα 10 καλύτερα. Σήμερα χάσαμε και τον Τίτο που είναι ένα παίκτη που του δίνουν σιγά σιγά χρόνο γιατί είναι πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστής. Δεν πρόλαβε να τον δει ο κόσμος. Κοιτάμε και μέσα την βελτίωση της ομάδας να φέρουμε και αυτά τα παιδιά που ήρθαν στο επίπεδο που πρέπει για να μας βοηθήσουν γιατί σίγουρα έχουν δυνατότητες και ο Μαχαμάν και ο Παλμπόα και ο Πίντο και τα παιδιά τα άλλα που ήταν καλά με ένα να βοηθήσουν την ομάδα. Το πρόβλημα λοιπόν με τα μάτια του Παλμπόα είναι τα χαρτιά του. Περιμένουμε ενημέρωση. Δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά, του έχουμε μαζί μας και περιμένουμε ενημέρωση. Ευχαριστούμε.